Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κρύβει μια καινοτομία. Είναι η πρώτη έκθεση απαλλαγμένη από το τσιγάρο. Εκτός από την απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους, οι επισκέπτες παροτρύνονται να μην καπνίζουν ούτε στους εξωτερικούς χώρους της έκθεσης, αλλά να κατευθύνονται στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες καπνιζόντων. Η Smoke Free VEF είναι μια πρωτοβουλία της διοργανώτριας VEF Hell Expo και της εταιρείας Παπαστράτος. Το Insider.gr βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Παπαστράτος, κύριο Χρήστο Καρπαντίδη, για αυτή την πρωτοβουλία. Φέτος, στην 83η ΔΕΘ, η Hell Expo και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν πάρει μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Έχουν ανακηρύξει ουσιαστικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη διοργάνωση αυτού του μεγέθους στην Ελλάδα και από όσο γνωρίζουμε και στην Ευρώπη, που ανακηρύχθηκε smoke free. Αυτή η πρωτοβουλία είναι βεβαίως μια συμβολική του πρωτοβουλία, αλλά είναι και ουσιαστική, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ευαισθητοποιεί το κοινό και το ενημερώνει για το πρόβλημα του καπνίσματος. Η Παπαστράτος και η Philip Morris International δεν θα μπορούσε παρά να αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία, γιατί το όραμά της με το όραμα της ΔΕΘ συναντιόνται. Η Philip Morris International έχει δηλώσει δημόσια και κατηγορηματικά ότι θα επικεντρώσει όλες τις προσπάθειες σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Και αυτό το κάνουμε. Και το κάνουμε σήμερα και πάρα πολύ ενεργά. Όλοι γνωρίζουν ότι η Παπαστράτος μόλις πριν από μερικούς μήνες έχει σταματήσει να παράγει τσιγάρα στην Ελλάδα. Και έχουμε αποφασίσει και έχουμε επικεντρωθεί σε νέα καινοτόμα προϊόντα που είναι σημαντικά καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση με το τσιγάρο. Όπως μας είπε ο κ. Καρπαντίδης, η Παπαστράτος έχει σταματήσει να παράγει τσιγάρα, ενώ συνολικά οι καπνοβιομηχανίες στρέφονται σε εναλλακτικά προϊόντα καπνού. Πώς είναι το μέλλον για αυτά τα προϊόντα όπως το IQOS? Ο κόσμος αλλάζει, οι κοινωνίες εξελίσσονται και οι καταναλωτές αναζητούν ασφαλέστερες λύσεις σε σχέση με το κάπνισμα. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν προϊόντα που πληρούν αυτές τις ανάγκες και υπάρχει και αυτή η συνεχής αναζήτηση των καταναλωτών έτσι ώστε να έχει κάτι καλύτερο αλλά να είναι και ικανοποιητικό. Εκεί έρχονται τα προϊόντα αυτά που θερμαίνουν, δεν καίνε τον καπνό, που φαίνεται ότι έχουν απήχηση στους ενήλικους καταναλωτές, οπότε βλέπουμε μια διαρκή τάση σε αυτές τις καινούριες κατηγορίες. Το πόσο γρήγορα θα εξελιχθούν εξαρτάται φυσικά από την αποδοχή των καταναλωτών, αλλά και βέβαια από τις προσπάθειες της πολιτείας, των θεσμών, όπως η ΔΕΘ και αυτή η πρωτοβουλία που παίρνει, και των εταιριών, όπως η Παπαστράτος, για να φέρουν στην αγορά τέτοια καινοτόμα προϊόντα. Εμείς έχουμε αποφασίσει να ηγούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό κάνουμε και εκεί ερχόμαστε μαζί και συναντιόμαστε με το όραμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και μαζί έτσι να φέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της έκθεσης και την εταιρεία Παπαστράτος, η Smoke Free VEF είναι μόνο η αρχή. Εμείς είμαστε εδώ για να αγκαλιάσουμε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη πρωτοβουλία. Ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δηλώσει επίσημα την διάθεσή του να ανακηρυχθεί και αυτός smoke free και είμαστε σε συνεργασία για να το κάνουμε αυτό πράξη. Και αυτό θα δούμε ότι θα γίνεται όλο και περισσότερο στο μέλλον.